οργανισμός ΟΠΕ και πέδειγμα το Λιβικά ελέγχει κάθε χρόνο ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων παραγωγών από τον Εύρωτη μέχρι την Κρήτη. Τα ευρήματα του ελέγχου είναι αυτά που αναφέρει ο κύριος Λιβανός. Εμείς όμως χτυπάμε το καμπανάκι του κινδύνου που λέγεται νέα προγραμματική περίοδο. Πολύ ωραία. Όλα αυτά γίνανε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Καλός ή κακός, υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός, τα βρίσκει, βάζει τις ποινές που πρέπει να βάλει, προχωράμε παρακάτω. Στη νέα προγραμματική περίοδο, κυρία Λουζιαράκη, γιατί δεν μας δίνει την εμπεριστατωμένη πρόταση ο κύριος Λιβανός, εφόσον εντός λίγων ημερών και εντός λίγων μηνών, συγγνώμη, κλειδώνει επίσημα το κομμάτι που λέγεται νέα ΚΑΠ, η ανασφάλεια των πολλών και όχι των λίγων, των επιτίδιων που δηλώνανε χωράφια στα Σκόπια, θα την ικανοποιήσει ο κύριος Λιβανός? Η ελιά, η δεντρώδης καλλιέργεια που έχασε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 50 με 55% από την ενίσχυση. Δηλαδή η κυρία Δουλγεράκη, ο ετεροεπαγγελματίας, που έπαιρνε μια επιδότηση 1.000 ευρώ το 2015, τέλος του 2021 είναι στα 400 ευρώ, 450 ευρώ. Αυτή η διαφορά στη νέα προγραμματική περίοδο θα καλυφθεί? Θέλουμε να παράγουμε? Τι θέλουμε να παράγουμε? Ή θέλουμε μόνο να βγάζουμε ειδήσεις? Μπήκε η επιδότηση τον Οκτώβριο, μπήκε η επιδότηση τον Δεκέμβριο. Α, και εγώ είμαι καλός υπουργός, γιατί ο προηγούμενος δεν ήταν καλός. Και εγώ κάνω καλύτερο έλεγχο και έπιασα 1.000 αφημί ή 500 αφημί, γιατί το σύστημα οδηγάει τους ανθρώπους εκεί. Το σύστημα οδηγάει, η ίδια η επιδότηση, ο ίδιος σχεδιασμός, κυρία Δουλγεράκη, οδηγάει τον παραγωγό να σκέφτεται πονηρά. Και θα φέρω το εξής παράδειγμα. Οι αγροτικές επιδοτήσεις στη χώρα μας ξεκινήσανε με την έννοια που λεγόταν στρεμματική ενίσχυση. Τι σημαίνει στρεματική ενίσχυση? Ο Σιλεντζάκης καλλιεργεί 50 στρέμματα αμπέλιας στις Αρχάνες, του δίνουμε 100 ευρώ στο στρέμμα, παίρνει 5 χιλιάρικα, αλλά πρέπει να μας παρουσιάσει και εισόδημα. Ότι ο Σιλεντζάκης παράγει σταφίδα και θέλουμε και 500 κιλά σταφίδα στο στρέμμα, αλλιώς δεν είναι βιώσιμη η επιχείρηση που κάνει, επομένως δεν θα είναι ισχύο. Ναι. Αυτό το πράγμα έληξε το 2006, έληξε αυτό. Και από στρεματική ενίσχυση γίναμε νέα ενίσχυση. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ευλογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και το τονίζω αυτό, και σου λέει μην καλλιέργεις, δεν με ενδιαφέρει, είτε βγάζεις λάδι είτε δεν βγάζεις, είτε είναι σιτηρά, είτε παράγεις, είτε δεν παράγεις, το χωράφι δείξε μου μόνο και εγώ θα σου δώσω την επιδότηση. Και ερχόμαστε τώρα και τραβάμε το αυτί στο κακό κείμενο ότι δήλωσε το χωράφι και πήρε επιδότηση. Μα εσύ τον έκανες να δηλώνει το χωράφι και να παίρνει επιδότηση. Τώρα αν το χωράφι είναι δικό του ή είναι του Σκοπιανού, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιου, θα το αναλύσουν άλλοι άνθρωποι. Το θέμα είναι, κυρία Δουλγεράκη, ότι να αφήσουμε τα παλιά στην άκρη. Καλός ή κακός, ό,τι έγινε, έγινε. Όπως κατανέμηθηκε η πίτα όλα αυτά τα χρόνια, κατανεμήθηκε. Έχουμε μια νέα προγραμματική περίοδο μπροστά μας, το 22. Μέσα από τη δικιά σας εκπομπή, πριν από 3 χρόνια, συγκεκριμένα ήμουν στην Αθήνα και με βγάλατε στον αέρα, αναδείξαμε το θέμα της σταφίδα. Είχε μπει τότε η μαύρη κορυδιακή σταφίδα στο κομμάτι που λέγεται συνδεδεμένη ενίσχυση, ενώ η δικιά μας σταφίδα δεν μπήκε. Γιατί να μην μπει η κριτική σταφίδα? Αυτά τα λάθη, τα πολιτικά λάθη, αυτά τα λάθη που δημιουργούνται στην πλάτη του Έλληνα παραγωγού, δεν πρέπει κάποια στιγμή να τα πληρώσει κάποιος? Δεν φταίνει συνέχεια η παραγωγή. Εγώ δεν λέω ότι όλα τα δάχτυλα του χεριού είναι τα ίδια. Υπάρχουν και κακώς κείμενα που να ελεγχθούν, να τιμωρηθούν, να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται όμως ο σχεδιασμός, ο κεντρικός σχεδιασμός να μπάζει από παντού και εμείς να βλέπουμε τα κακό σήμερα συνέχεια. Πρέπει να δούμε και τον κεντρικό σχεδιασμό. Ο κεντρικός σχεδιασμός κατ' εμένα, κατά του Μύρου Χιλεντζάκη, μπάζει σήμερα. Μπάζει γιατί έρχεται μια νέα προγραμματική περίοδο, κατεβαίνει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και πάει στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Εγώ σαν συνδικαλιστής δεν κατάλαβα τίποτα όσο αφορά τη νέα προγραμματική περίοδο και το φάκελο. Φανταστείτε ο απλός παραγωγός, ο απλός αγρότης του χωριού, πώς, δηλαδή, ποιος είναι ο σχεδιασμός του αυριανός?
Δηλαδή κάθεται με το παιδί του και συζητά το άνεργο το παιδί του. Θα του προτείνει έλα στα πατρογονικά χωράφια ή παιδί μου μην έρθει να σου μπλέξει έτσι που μπλέξα κι εγώ. Γιατί στο τέλος της προγραμματικής περίοδου το 28 μπορεί να έρθει και χρεωμένος στην τράπεζα ή στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων ή σε μια αντιπροσωπεία με τρακτέρ σε 50-100 χιλιάρικα γιατί έπαιξε και έχασε. Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Ποιος είναι ο σχεδιασμός να βάλουμε τα Ελληνόπουλα ξανά και να πάρει μπροστά η ατμομηχανή που λέγεται πρωτογενής τομέα? Αυτό το σχεδιασμό θέλω εγώ να δω. Από εκεί και πέρα ο ΠΕΧΕΠΕ το επικροτώ, το χειροκροτώ, καλά το κάνει, να κάνει τη δουλειά του. Αλλά δεν είναι πλέον ειδήσει και να βγάζει κάθε τρεις και λίγο είδηση ή επιδότηση. Η επιδότηση θα πρέπει να δίδεται με σωστούς τρόπους σε ανθρώπους που πρέπει να τις παίρνουν και με τον σωστό του τρόπο. Αλλά μην έχουμε κάθε τρεις και λίγο, μπήκε 25 του Οκτώβρη επιδότηση, μπήκε 30 του Δεκέμβρη και θα είναι άλλο. Και όλοι αυτοί που παίρνουν επιδοτήσεις, για να τα πούμε τα πράγματα όπως έχουν, ξανά γυρίζουν πίσω τα λεφτά. Τις προάλλες ήμουν με ένα κτηνοτρόφο και μου λέει παίρνω 40.000 ευρώ επιδότηση. Και λέω όχ, πολλά λεφτά. Και μου φέρνει ο άνθρωπος τα τιμολόγια του, τα ετήσια τιμολόγια των ζωοτροφών του και έβανε από την τσέπη του σύν 13 χιλιάρικα. Κάνανε 53.000 ευρώ μόνο οι ζωοτροφές του. Ενώ το γάλα του ήταν πάση κόστα. Αυτά τα εξαιρετικά κτηνοτροφικά προϊόντα. Αυτή η μπράντα που λέγεται φέτα, που λέγεται τυρί, που λέγεται κεφαλοτήρι, που λέγεται γραβιέρα, που λέγεται αθόγαλο, πού είναι? Γιατί δεν αναδεικνύεται? Να έχει μια ασφάλεια και ο παραγωγός. Το γάλα είναι απαγορευτικό να πληρώνεται κάτω από 1,5 ευρώ. Όταν τα δικά μας τυριά πουλούνται 6 και 7 ευρώ και 8 ευρώ το τυρί και κάνει μοτσαρέλα και οι παρμεζάνες 15 και 17, που δεν έχουν καμιά σχέση. Τελικά υπάρχει σχεδιασμός? Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει, κυρία Δουλγερά, και φέρνω και εγώ μιλώ τεράστια εύση. Να σας πω τεράστια εύση, γιατί τα λέμε, δεν ακουγόμαστε και καθησυχάζουμε όλοι μας. Σχεδιασμός χρειάζεται και εφόσον έρθει νέα προγραμματική περίοδο, η πρότασή μας είναι η εξής, κυρία Δουλγεράκη. 13 περιφέρειες σε όλη την Κρήτη, σε όλη τη χώρα, η κάθε περιφέρεια το δικό της σχεδιασμό. Δεν μπορώ να συγκρίνω εγώ το κτηνοτρόφο της Μακεδονίας με το φτηνοτρόφο από τον ορεινό Μυλοπόταμο, που πραγματικά δίνει κάθε μέρα μια μάχη να πάει μόνο να ταΐσει τα ζώα του. Όχι να επιβιώσει, μάχη για να πάτε ταΐσει στα βουνά και στα λαγκάδια. Δεν μπορώ να συγκρίνω τον ελαιοκαλλιεργητή της Λακωνίας με τον ελαιοκαλλιεργητή της Βιάννου, που δεν υπάρχει χωριό να μην θρυνεί θύμα από ατύχημα από αγροτικό τρακτέρι, που καλλιεργούν και ραντίζουν και μαζεύουν τις ελιές στην κρεμούς και στα... στην κρεμούσια στη δέτες, όπως το λέμε στην Κρήτη. Επομένως, η κάθε περιφέρεια θέλει το δικό της σχεδιασμό. Η περιφερειακή, η περιφέρεια Κρήτης πρέπει να σχεδιάσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα μέτρα και τα σταθμά της κάθε περιφέρειας το φάκελο. Και όχι να χωρίσουμε γενικά και αόριστα τρεις περιφέρειες την Ελλάδα μας, όπως το κάναμε την προγραμματική περίοδο, και να πούμε δεντρώδεις καλλιέργειες το ίδιο σακούλι το αβοκάντο με την αμυγδαλιά, με την ελιά, με το αμπέλι. Δεν είναι το ίδιο. Τώρα προλαβαίνει να γίνει αυτό? Άλλο το αμπέλι της Καβάλας, άλλο το αμπέλι των Αρχανών, άλλο το αμπέλι... Σωστά. Άλλα τα ποιοτικά, τα χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σε κάθε περιφέρεια. Προλαβαίνει να γίνει κάτι τέτοιο? Δηλαδή αυτή η πρόταση έχει περπατήσει σε εκείνο το σημείο έτσι ώστε κάθε περιφέρεια να καταθέσει τη δική της την πρόταση εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου, ή είναι πραγματικά κάτι που το λέμε, είναι η ανάγκη και πάμε μετά το τέλος αυτής της περίοδου, να το ξαναδούμε? Κυρία Δουλγεράκη, συζητάμε για δημόσιες διαβουλεύσεις, συζητάμε για περιοδίες ανά τη χώρα, ηγεσίες του Υπουργείου με τις ηγεσίες των οργανισμών του Υπουργείου. Αν ο νομός Ηρακλείου, ο πιο παραγωγικός νομός, δεν έπρεπε να έχει ερωτηθεί πρώτος? Είμαστε ο πιο παραγωγικός νομός μετά τη Λάρισα. Έπρεπε να ερωτηθεί πρώτος για το σχεδιασμό. Τα προϊόντα, τα εξαιρετικά προϊόντα που παράγουμε εμείς, έπρεπε από εδώ να κάνει το ποδαρικό της νέας προγραμματικής περιόδου ο Υπουργός. Και δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν έχει έρθει ακόμα για να καθίσουμε στο στρογγυλό τραπέζι χωρίς κεφάλια,
για να κάτσουμε να πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Ό,τι γίνανε λάθη γίνανε. Τα λάθη πρέπει να συνεχίζουν. Άμα συνεχίζουν τα λάθη, όπως η σταφίδα είχε την κατάληξη που είχε και έκλεισε το ένα εργοστάσιο πίσω από το άλλο, τα σταφιδικά εργοστάσια. Όπως το επιτραπέζιο σταφίδι της Κρήτης. Παρήγαμε χιλιάδες τόνους στο νομό Ηρακλείου Ροζακιά, η ζώνη Αρχανών Πεζών, και εξαφανίστηκε και δεν υπάρχει στο χάρτη. Όπως η κούρσα που έκανε το επιτραπέζιο σταφίδι και χάθηκε η Σουλτανίνα, η Τόμψον, και τώρα παράγουμε 7-8 χιλιάδες τόνους για ένα μήνα και τίποτα άλλο, έτσι θα χαθεί και το ελαιόλαδο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε ένα απέραντο ελαιόνα σε όλη την Κρήτη, χωρίς να υπάρχει στήριξη του ελαιόνα. Αν αυτή η στήριξη δεν έρθει μέσα από μια προγραμματική περίοδο, μια σωστά δομημένη προγραμματική περίοδο, τότε τέλος της προγραμματικής περίοδου θα λέγαμε μια φορά και ένα καιρό παράγαμε τόσους τόνους λάδι. Μα κύριε Χιλετζάκη, εσείς που αυτή την ώρα μιλάτε για προτάσεις, μιλάτε για τα προϊόντα που παράγει κάθε περιοχή, μιλάτε για αυτή τη διαβούλευση που θα έπρεπε να υπάρχει στις περιφέρειες, έτσι ώστε να καταρτιστούν αυτές οι προτάσεις. Αυτό που ακούμε είναι μόνο για τη συμφωνία που έχει κλειστεί, αυτή την ιστορική συμφωνία και τα χρήματα τα οποία κατάφεραν να παραμείνουν στην Ελλάδα, 19,2, δεν ξέρω τι, με εκατομμύρια δις ή οτιδήποτε άλλο, σε ό,τι έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, και ανακοινώσεις για το ποια είναι τα ωφέλη της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Αυτά που μας λέτε δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία ακούμε από την ηγεσία του Υπουργείου. Κυρία Δουλγεράκη, είναι επιτυχία που η χώρα μας θα αναμπαίνει σε μια προγραμματική περίοδο. Τώρα, αν τα λεφτά είναι 18,2 δις ή 19,2 δις ή 20 δις ευρώ, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Ναι, όντως, έγινε ένα μικρό κούρεμα, επιτυχία κι αυτό. Εδώ είναι το θέμα που λέγεται σχεδιασμός. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, επί της ουσίας πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός. Κυρία Δουλγεράκη, θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Τώρα οι πιο πολλοί πολίτες φτιάχνουν το χρηματολόγιο, άλλοι πολίτες φτιάχνουν το περιουσιολόγιο τους μέσα από τα Ε9, μέσα από τις διαδικασίες, έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες, έχουμε το ΟΣΔΕ, έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε τον ΕΛΓΑ, έχουμε τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, χάρτες. Ναι. Και ο κόσμος έχει μπερδευτεί με τους πολλούς χάρτες. Ο ένας δηλώνει κατά λάθος, από λαθασμένο εντοπισμό το χωράφι του άλλου. Τις περισσότερες φορές γίνεται αυτό και δεν μπορεί το κεντρικό κράτος να κάνει αυτό το έρμο το πάντρεμα. Όταν δηλώσω το χωράφι μου στο χρηματολόγιο να είναι και δηλωμένο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να είναι και δηλωμένο στους δασικούς χάρτες. Δεν μπορεί να γίνει. Και θέλουμε τώρα από τους αγρότες που δίνουν κάθε μέρα τη δικιά τους μάχη. Και τι εννοώ μάχη? Κλιματική αλλαγή. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου για τη κλιματική αλλαγή? Χιλιάδες νεκροί λόγω της κλιματικής αλλαγής Γερμανία. Πού στη Γερμανία? Που έχει σχεδιασμό το κράτος και καθήκανε τόσες χιλιάδες ανθρώπους. Αν γινόταν αυτό εδώ, τι θα γινότανε? Θα χάναμε ένα τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού μας? Όταν ένα κράτος δομημένο σωστά όπως η Γερμανία χάνει τόσους χιλιάδες νεκρούς, στην Ελλάδα, αν γίνει, το ξέρετε ότι εγώ από το πρωί μιλάω με παραγωγούς και μου λένε τι θα γίνει, θα μας πιάσει το κύμα. Αυτή η ονομασία που του δώσανε, ψυχρό, πώς το είπανε κτλ. Θα μας πιάσει αυτό το κύμα. Η ψυχρή λίμνη. Ναι, η ψυχρή λίμνη. Θα μας πιάσει η ψυχρή λίμνη? Δεν θα μας πιάσει? Θα περιοριστεί στην Πελοπόννησο, θα κατέβει στην Κρήτη? Αν κατέβει στην Κρήτη, τριγίσαμε. Μερικές μέρες πριν από τη συγκομιδή των σταφυλιών, τελειώσαμε. Τι γίνεται? Αυτή την κλιματική αλλαγή, τι έχει προβλέψει για τη νέα προγραμματική περίοδο που τη βιώνουμε στο πετσί μας καθημερινά όλοι εμείς? Τι έχει προβλέψει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τη λέξη κλιματική αλλαγή? Έχει τροποποιήσει τον κανονισμό του ΕΛΓΑ να καλύβει? Φέτος θα είχαμε μια πολύ ωραία βεντέμα, κυρία Δουλγεράκη, στις τελειές. Από μεσοβεντέμα και πάνω είχαμε ένα πολύ καλό χειμώνα με καλές βροχοπτώσεις, που αυτές οι θερμοκρασίες, οι βροχοπτώσεις που δημιουργηθήκαν μέσα στο χειμώνα ευνοήσαν το ελαιόδεντρο και ας είχε βεντέμα την προηγούμενη χρονιά και ξαναγέννησε ανθό το μικρό καρπό ξανά φέτος.
Έρχεται η κλιματική αλλαγή και μας ξαναδείχνει τα δόντια της άλλη μια φορά, γιατί εμείς που είμαστε στην Ήπεθρο τα βλέπουμε τακτικά. Και έρχεται τη μέρα του Πάσχα, Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα με σαραντάρια, με κάψωνα και καίγει όλο τον αθώο. Και προχωράς τώρα και πασταλιόπιπε και δεν βλέπεις καθόλου αγροφορία. Πού είναι ο σχεδιασμός τώρα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης? Γι' αυτό, για την κλιματική αλλαγή. Αυτά, κυρία Δουλκεράκη, βλέπετε και αγωνιώ και με βλέπετε και φωνάζω, συγγνώμη κιόλας για το τόνο της φωνής μου, γιατί αυτά είναι τα προβλήματα που έχει σήμερα ο παραγωγός. Τώρα, αν μπει η επιδότηση 25 του Οκτώβρη ή μπει 22 και το ένα και το άλλο, εγώ πάντως δεν είδα να γίνει κανένα συλλαλητήριο στο Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια να πούνε ότι από το 50% μου κόπηκε 50% η επιδότηση κάτω. Γίνανε συλλαλητήρια για τη φορολογία, γίνανε συλλαλητήρια για τους αστικούς χάρτες, γίνανε συλλαλητήρια για το κόστος παραγωγής, γίνανε συλλαλητήρια για τα αδιάθετα προϊόντα που σαπίζουν τα εξαιρετικά κυπευτικά που έχουμε στις χωματερές να πετυχούνται τόνοι. Εγώ συλλαλητήριο όμως για την επιδότηση δεν έχω δει ακόμη. Πάει να πει ότι είναι ένα συμπληρωματικό εισόδημα, αλλά σχεδιάστε το σωστά. Αν δεν σχεδιαστεί σωστά, θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό θέλω να πω, κυρία Δουλγεράκη.